Νέα σημαντικά τεκμήρια έχει στην κατοχή της η αστυνομία για την υπόθεση του καθομολογία κατά συρροή δολοφόνου. Μετά από αρκετές μέρες σιωπής, ο Νίκος Μεταξάς αποφάσισε να μιλήσει ξανά. Οδήγησε τους ανακριτές σε χώρο στη Λευκοσία, από όπου και συνέλεξαν τεκμήρια τα οποία φαίνεται να συνδέονται με τις 7 δολοφονίες. Αυτό αποκαλύφθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκοσίας, ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε υπό δρακόντια μέτρα για 5η φορά σήμερα ο 35χρονος. Το δικαστήριο ανανέωσε για άλλες 8 ημέρες το διάταγμα κράτησής του, αφού υπολείπεται ανακριτικό έργο. Ψύχρεμος και σήμερα ο ύποπτος απάντησε με ηρεμία και μονολεκτικά στις 2 ερωτήσεις του δικαστή. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον ανακριτή? Όχι. Έχετε ένσταση για το νέο διάταγμα κράτησης? Όχι. Μετά τη λήξη του διατάγματος κράτησης του, η υπόθεση εκτός απρόπτου θα καταχωρηθεί ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου. Ο Ρέστης αναμένεται να κατηγορηθεί για 6 υποθέσεις που αφορούν σε 7 φόνους εκπρομελέτης και απαγωγές και σε ένα βιασμό. Πρώτη υπόθεση. Απαγωγή και δολοφονία της Μέρι Ρόους και της εξάχρονης κόρης της Σιέρα Γκράζε. Δεύτερη υπόθεση. Απαγωγή και δολοφονία της Αριάν Παλάνας. Τρίτη υπόθεση, απαγωγή και δολοφονία της Μαρικάρ Βαλτές, η οποία ακόμη δεν εντοπίστηκε. Τέταρτη υπόθεση, απαγωγή και δολοφονία της Λίβια Μπουνέα και της 8χρονης κόρης της Έλενα Ναταλία Μπουνέα. Πέμπτη υπόθεση, απαγωγή και δολοφονία της Κατ Χανού. Έκτη υπόθεση, βιασμός 19χρονης γυναίκας από τις Φιλιππίνες. Όπως ανέφερε στο δικαστήριο ανακρίτης της υπόθεσης, υπολείπεται ακόμη αρκετό ανακριτικό έργο. Μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί 550 καταθέσεις, ενώ υπολείπονται άλλες 70, οι οποίες θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες. Εκκρεμούν ακόμη τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων σε DNA που λήφθηκε από το Port Bagage των τριών οχημάτων του Νίκου Μεταξά.